πριν ανέβει ο Αγκάφωνας, πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι οι τρεις μας και κάποιοι άλλοι έχουμε ζήσει, όπως λέω εγώ, το έπος του Αμύρου, Eurovision κατάσταση. Δηλαδή, μιλάμε για γέλιο τώρα. Γιατί λες και κάποιοι άλλοι, ένας είναι από εδώ μαζί μας. Α, ναι, αυτός είναι από άλλη, αυτός είναι από άλλη συμμετοχή. Άλλη χρονιά, το sequel. Ναι. Αυτός είναι και η τρίτη σεζόν. Ναι. Σαν πολύ μας βγήκαμε. Ένα θα σας πω μόνο, παιδιά. Εμείς δεν το ξέραμε, δηλαδή ο Ηλίας κάτεξε την πόλη, δεν ξέραμε τίποτα, ότι η Eurovision είναι οι διοργάνωση που γουστάρουν οι γκέι. Κανένα ομοφοβικό σχόλιο. Δεν το ξέραμε. Και οι γκέισες. Λοιπόν. Και οι γκέισες, όχι μόνο οι γκέι. Θα σας πω το εξής. Ο Ηλίας βγήκε το σεξ σύμβολο της διοργάνωσης. Πρώτος στην Ευρώπη. Αλλά ήταν μόνο άντρα. Ο Χριστάκης τέταρτος. Και εγώ εκτός συναγωνισμού. Στα μέχρι 40, από 40 και πάνε ήταν άλλη κατηγορία. Εκτός συναγωνισμού. Και βγήκα φωτογραφία με όλους τους γκέιδες της Ευρώπης. Με όλους όμως. Ο Αγάδωρος έχει βάλει υποψηφιότητα για την UNESCO των γκέι. Είναι πολιτιστικό μνημείο. Δεν χρειάζεται και υποψηφιότητα, παμψηφί με βγάλω. Λοιπόν, είναι πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που θα βγούμε το συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο το κουστάρουμε κυρίως εμείς. Εδώ όλοι μαζί παρεάκι. Ναι, αλλά ο Κώστας πού είναι? Ο Κώστας, ναι. Δεν είναι αυτός? Αυτό δεν φοράει φούστα, ρε. Α, δεν φοράει φούστα, τι είναι? Α, γι' αυτό το λες. Γι' αυτό. Γι' αυτό με το που ήρθα, έρχεται ο κύριος Σπετζίκης πρώτα. Ούτε για ούτε τίποτα με βλέπει. Τι μάλλον είναι αυτό, ρε. Έρχεται ο Αγάθωνος μετά. Τι μάλλον είναι αυτό, ρε. Βλέπω και το Στάρντε. Τι μάλλον είναι αυτό, ρε. Να το δεις αυτό. Στάρντε, τι μάλλον είναι αυτό. Τι γυαλί είναι αυτό, να πεις, ρε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε γαρτά ουσκάκια, μπομπά ήταν
τα παγκάκια με το σκάκο σε χειρόδες τελικά. Αλκοτές και τροχονόμος, δεν είναι για μας ο δρόμος, κάτι φορά μες στη θάλασσα ξυνά. Τριχυπνιά μέσα στην Βενατία, ο φόρια μας δρόμανε στα νύχτα, σαν το θαμπιό κάποιος παίζει με τα φόρα, η πλώρη μας τα παλιά πεπέντα. Μας δίνει τριχυπνιά μέσα στην Βενατία, ο φόρια μας δρόμανε στα νύχτα, σαν το θαμπιό κάποιος παίζει με τα φόρα, η πλώρη μας τα παλιά πεπέντα. Το επόμενο στιγμάκι που θα πω τώρα εγώ είναι το αποθυμένο μου στην Eurovision. Το αδικημένο στιγμάκι. Στην Eurovision δέχονται 3 λεπτά τραγούδι και επομένως κόψαμε αυτό το στιγμάκι που θα πω και είναι το αγαπημένο μου. Μέσα αντέχουν ταξιδιάρι, εραστή και παιχνιδιάρι, σε θέλουν δε σ' αντέχουν οι καιροί. Να πω εγώ κάτι τώρα, κοίταξε τι κάνουν οι πρόβες, Όχι, άκου να δεις, τώρα είναι ένα τραγούδι που το λέμε τόσα χρόνια, αλλά μας κότσαρε όλο στο στίχο εδώ μπροστά και αναγκαστικά πάει, ρε παιδί μου, το μυαλό εκεί, κοιτάς το στίχο. Ενώ το ξέρεις. Και τι στίχο, έτσι. Και τι στίχο. Κατά δεύτερον... Αντίστοιχο. αλλά κατά δεύτερον, έγινε ένας χαμός εδώ πέρα, γιατί. Γιατί αυτό το τραγούδι δεν το έχουμε ξανακάνει τρίο. Είναι αυτό που έλεγα πριν, παιδιά. Δεν κάνουν τρίο στην Ελλάδα. Να έγινε σου. Να γιατί δεν κάνουμε, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγαμε δυο μας και δεν σε πήραμε, ρε. Αυτό είναι. Λοιπόν. Κάναμε τρίο με δυο μας. Έτσι, κάναμε. Λοιπόν, τώρα σας αφήνουμε για να κάνουμε και ένα τσιγάρο, γιατί δυο ώρες είμαστε εδώ πάνω. Σε σίγουρα χέρια, παιδιά. Χειροκρότημα, διότι αγάθουν οι Ακοβίδης στα δικά του τα κέφια. Εδώ είμαστε.